Μένουμε κυρίε και κύριοι στο θέμα των δύο μουσουλμάνων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη, Σοφία Φασουλάκη και Κάτια Φωτιάδου, το οποίο έχει υπερκεράσει η Σοφία και την οικονομία και την υγεία. Έχει φέρει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, με τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι εξακολουθούμε να θέτουμε ερωτήματα στον ΣΥΡΙΖΑ και απαντήσει δεν παίρνουμε. Ναι, Νίκο, ακριβώ. Και θα έλεγα ότι έχει επιλέξει τόσο ο Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και η Νέα Δημοκρατία να αναγάγει το ζήτημα αυτών των δύο υποψηφίων, των κυρίων Ζιμπέκ και Οσγκούρ, υποψηφίων με το ΣΥΡΙΖΑ στην Θράκη, σε μίζον, σε βασικό θέμα αυτή τη προεκλογική σύγκρουση. Γιατί πιστεύουν ότι πρώτη φορά υπήρξε τόσο εξόφθαλμη και τόσο χοντροκομμένη παρέμβαση από την πλευρά του τουρκικού προξενείου στις εθνικές εκλογές. Πάντοτε λένε ότι εκδηλωνόταν κάποια προτίμηση, κάποια στήριξη, αλλά τούτη τη φορά έπεσαν οι μάσκες με αυτήν την απροκάλυπτη γραμμή που δόθηκε στους Έλληνες μουσουλμάνους ψηφοφόρους ε, για τη στήριξη στα δύο αυτά πρόσωπα, με την εποδό Τούρκος ψηφίζει Τούρκο. Και όπως λένε Νίκο και επιμένουν ότι είχαν Εν είχε ενημερωθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για αυτέ τι πληροφορίε. Είχε ενημερωθεί υπηρεσιακώ με στοιχεία για αυτά τα μηνύματα, για αυτέ τι πληροφορίε που είδαν και το φω τη δημοσιότητα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν αδιανόητο ότι ο Αλέξη Τσίπρας τελικά συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτια του κυρίου Οσγκιούρ και Ζέιμπεκ, παρά το γεγονό ότι είχε ενημερωθεί Α, για τους δύο αυτούς υποψηφίους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τον Ιανουάριο συγκεκριμένα.